Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει εισπράξει η ηγεσία της αστυνομίας σε αυτό το περιστατικό με τον πολυτάλαντο τραγουδιστή αστυνομικό Πέτρο Κασιώτη. Ελπίζω να μην υπάρχει δυσαρέσκεια. Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει μια καλή αίσθηση όπως λένε και μένουν προς το παρόν μόνο μέχρι αυτό το σημείο. Ως εκεί δηλαδή. Γιατί υπό κανονικές συνθήκες κάτι παραπέρα θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά δεν θέλουν ούτε να το διανοηθούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Γνωρίζουν, μάλιστα στην αστυνομία, έχουν και βοηθούν το θεατρικό του τμήμα, καλλιτεχνικό τμήμα, τμήμα χορού, παίζουν θεατρικά έργα και το δέχονται ότι θα μπορούσε να γίνει και αυτό, έστω και εντός υπηρεσίας, από έναν άνθρωπο που υπηρετεί στις πεζές περιπολίες και έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Ευπρόσδεκτες οι καλλιτεχνικές φλέβες στην αστυνομία, λοιπόν. Τι λένε οι συνάδελφοί του τώρα? Οι συνάδελφοί του επίσης το επικροτούν. Λένε ότι είναι το ωραίο πρόσωπο του αστυνομικού απέναντι στην αστυνομία και θα σου πω ότι μαζί με την ηγεσία της αστυνομίας πληροφορηθήκαμε κι εμείς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε δοκιμάσει τη δύναμή του, τη φωνή του, τις χορδές του σε ένα τηλεοπτικό talent show. Όμως εκεί δεν τα πήγε καλά, τον έκοψαν που λένε. Και έτσι λοιπόν τραγουδάει στον δρόμο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά ακόμη. Μπορεί να είναι τυχερός κάποια άλλη φορά. Πέτρο, ευχαριστώ. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι λένε οι συνδικαλιστές. Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο που δεν προσβάλλει κανέναν, ίσα ίσα μάλιστα επικροτείται από το σύνολο της κοινωνίας. Μια αξιοπρεπέστατη παρουσία, μια καταπληκτική φωνή, μια αυθόρμητη ενέργεια που μόνο θετικά σχόλια μπορεί να αποκομίσει, αναγκαίες στις μέρες μας που πολλές φορές έγινε λόγος για υπερβάλλοντα ζήλο από τη μεριά της αστυνομίας. Βλέπετε το περιστατικό με την ηλικιωμένη με τα τερλίκια και τους ανήλικους στην ταινία Τζόκερ.